Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Transport Fever. Πήρα πάρα πολλά σχόλια για το τι θέλετε να κάνω. Πολλοί μου είπατε να συνεχίσω το καινούργιο save. Πολλοί μου είπατε να συνεχίσω το παλιό save για challenge, να προσπαθήσουμε να ξεχρεώσουμε. Και να σας πω την αλήθεια, ενώ περισσότεροι μου ζητήσατε το καινούργιο χάρτη, δοκίμασα να γράψω επεισόδιο με τον παλιό χάρτη. Δυστυχώς τα έξοδα είναι τόσο πολλά που εν τέλει σιγά σιγά, ενώ φαινόταν να σώζω την κατάσταση μόνο με τα φορτηγάκια, στο παλιό save πάλι χρεοκοπώ ό,τι και να γίνει. Γιατί ούτε τα φορτηγά δεν είναι ικανά να βγάλουν τόσο κέρδος ώστε να ξεπερνάνε τα 150 χιλιάρικα που πληρώνουμε, επειδή έχουμε πάρα πολλά δάνεια. Οπότε αποφάσισα ώστε να μην προσπαθώ να παλεύω και να μην είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι. Προσπάθησα ίσως να είναι καλύτερο και για εσάς και για μένα να παίξουμε σωστά το παιχνίδι από την αρχή. Δεν κάνω νέα σεζόν. Συνεχίζουμε από αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να μην ξενερώσετε. Πιστεύω ότι ακόμα και αν ξενερώνετε αυτή τη στιγμή, σίγουρα στο μέλλον θα σας αρέσει πιο πολύ, γιατί νομίζω θα κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα τώρα από ό,τι στον άλλο χάρτη. Για να είναι λίγο οικεία τα πράγματα, να ξαναθυμίσω ότι οι τρεις πόλεις που είναι πρωταγωνιστές εδώ πέρα είναι η Λαμία, Βόλος και Λάρισα. Είναι αυτό το τριγωνάκι εδώ πέρα, το οποίο με πάρα πολλά φορτηγά από τις τρεις φάρμες που την χάνει να υπάρχουν εδώ πέρα, στέλνουμε πάρα πολλά προϊόντα σε ένα φούρνο με ψωμί εδώ πέρα. Με φαγητό. Το φαγητό μαζεύεται για τις τρεις πόλεις αυτές, Λαμία, Λάρισα και Βόλο, και φορτηγά φεύγουν από αυτό το μέρος και πάει Λαμία, Βόλο, Λάρισα. Όλα αυτά είναι κερδοφόρα προς το παρόν. Θέλω σιγά σιγά να εξαλείψω το μοναδικό δάνειο 1.500 που σου δίνει το παιχνίδι με το που ξεκινάς. Έχεις πάρει ήδη δάνειο 2 εκατομμυρίων, έχω ξεπληρώσει ήδη 500 χιλιάρικα. Λοιπόν, και βλέπω τώρα εδώ τα φορτηγά μου. Κάνουν τις βόλτες τους, είναι πάρα πολλά, βλέπετε. Έχουμε γεμίσει το δρόμο με φορτηγά παντού. Κοιτάξτε πόσα είναι. Όλα αυτά τα φορτηγά κουβαλάνε πράγματα. Βλέπετε εδώ, πάει άδειο. Αν είναι δυνατόν, πάει άδειο. Το από πίσω είναι γεμάτο. Δεν ξέρω γιατί έφυγε άδειο. Πολύ περίεργο. Α, είναι από τη Λαμία. Δεν είναι από αυτά εδώ. Πάει να φέρει καινούργια ψωμιά στη Λαμία. Λέω κι εγώ. Αφού από εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν γίνεται να φύγει άδειο κάποιο φορτηγάκι. Έρχεται εδώ και γεμίζει. Αυτό εδώ φεύγει γεμάτο. Θα γεμίσει κι αυτό. Και φεύγουν γεμάτα όλα και πηγαίνουν προς το εργοστάσιο. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάθομαι να παρακολουθώ τώρα αυτή την κίνηση συνέχεια. Ξεκινάμε 1850, έχουμε πάει 1861. Έχω σκοπό να κάνω και άλλες κινήσεις παρόμοιες για να βγάλουμε και άλλα κέρδη. Λοιπόν, τι έχω στο μυαλό μου. Παρατήρησα ότι εδώ κάτω, σε αυτές τις πόλεις, όπου είναι η Βέρεια και δύο άγνωστες οι οποίες δεν έχουν πάρει όνομα ακόμα, εδώ πέρα υπάρχει ένα εργοστάσιο. Αυτό το εργοστάσιο. Καταρχήν, σκεφτόμουν να μην προσφέρουμε και στην Καβάλα. Τους πάμε και εδώ πέρα ψωμί, στην Καβάλα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν μπορώ να πάει τόσο μακριά ψωμί. Δεν είμαι σίγουρος. Μήπως το φέρουμε κάποια άλλη στιγμή όταν θα έχουμε τρένα. Ίσως. Προς το παρόν λέω να κάνω κάτι πιο κοντινό. Εδώ πέρα υπάρχει εργοστάσιο που κάνει το πετρέλαιο fuel και oil γενικότερα. Πώς λέγονται αυτά. Oil και fuel. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά δίπλα στη Λάρισα εργοστάσια που φτιάχνουν oil. Ωραία. Και εδώ πέρα υπάρχει. Οπότε, έχω κάτι στο μυαλό μου. Γενικά έχει πάρα πολλά αυτή η περιοχή. Σκέφτομαι μήπως σε αυτό εδώ το σημείο φέρω πολλά φορτηγά που να μεταφέρουν oil. Και όλο το oil που θα παράγουμε εδώ πέρα θα το δίνουμε σε Βέρεια, Καβάλα, Λάρισα, Βόλο και Λαμία. Τι λέτε? Νομίζω ότι θα είναι εφικτό και θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Πώς θα το κάνω αυτό τώρα? Ξεκινάω καταρχήν με τους δρόμους. Θυμάστε παλιά που φτιάχναμε γραμμές τρένου? Τώρα εμείς θέλουμε αντίστοιχα να φτιάξουμε δρόμους. Δηλαδή εδώ πέρα, αυτό είναι καλά, θα μπορούσαμε να ενώσουμε αυτό εδώ. Βλέπετε, φτιάχνω δρόμο αντί για γραμμές τρένου, τα οποία θα πηγαίνουν full προς εδώ, να γίνουν πιο μικρές οι αποστάσεις δηλαδή. Γιατί πάει έτσι? Okay, μάλλον έτσι πάει το έδαφος γενικότερα. Ωραία, λίγο ακόμα. Ωραία, έφτιαξα ένα δρόμο εδώ πέρα, ο οποίος θα κάνει πιο κοντινή την απόσταση. Λοιπόν, θέλουμε αυτό να πηγαίνει εδώ και θέλουμε αυτά τα δύο να έρχονται
να έρχονται προς τα κάτω. Να μην φτιάξω καθόλου τους δρόμους, λέτε, να πηγαίνουν έτσι. Μέσα στην πόλη. Ή να φτιάξω γέφυρα. Μάλλον μέσα στην πόλη θα πηγαίνουν, θα έρχονται και τα δύο εδώ πέρα. Α, είναι και αυτό. Ωραία, 3 και ένα 4. Μήπως είναι πάρα πολλά. Μήπως να ξεκινήσω μικρά. Θα κάνω μικρά βήματα, έτσι. Μην κάνουμε πάλι μεγάλα βήματα και μετά ψαχνόμαστε. Road depot. Βασικά, για αρχή, αντί για depot, πάμε να φτιάξουμε στάση. Λοιπόν, τη στάση την κάνουμε όσο πιο κοντά γίνεται και να είναι και άσπρο το... Για μισό λεπτό. Εδώ πέρα είναι άσπρο, εδώ δεν είναι. Ωραία, εδώ είναι άσπρο. Ωραία, το πιάνει αυτό. Ωραία, θέλουμε και ένα αντίστοιχο. Εδώ θα βάλουμε ένα μεγάλο. Γιατί εδώ θα έρχονται πάρα πολλά φορτηγά. Πρέπει να είναι μεγάλο. Θα το βάλω όσο πιο μακριά γίνεται. Εδώ. Για να μην χρειάζονται τα φορτηγά από πάνω να πηγαίνουν μέχρι πέρα πέρα. Θα έρχονται εδώ πέρα. Ωραία. Για να δω, γίνεται άσπρο. Οκ, okay, είναι σωστό. Larissa South. Θα την ονομάσουμε αυτή τη στάση. Θα την ονομάσουμε Fuel Factory. Factory. Ωραία, είναι το εργοστάσιο καυσίμων, ας πούμε. Και αυτό είναι, ναι, εδώ πέρα Oil 1. Το Oil 1 θα είναι αυτό. Όπως και τις φάρμες αντίστοιχα, τις έχω ονομάσει εδώ Farm 3, 1, 2, 3 ξέρω εγώ. Oil 1. Και θα ξεκινήσουμε με ένα depot σιγά σιγά. Δεν θα χαλάω πολλά λεφτά εάν δεν υπάρχει λόγος. Εδώ πέρα. Τέλεια. Και θα αγοράσουμε το πρώτο μας όχημα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, set new line. Νέα γραμμή η οποία θα έρχεται από εδώ και θα πηγαίνει εδώ πάνω. Τέλεια. Αυτή είναι η πρώτη στάση, η πρώτη φάση μας έτσι πως θα είναι. Έχουμε ήδη και ένα όχημα εδώ πέρα. Θέλω όμως τώρα να στέλνω το oil στη Βέρεια. Λοιπόν, η Βέρεια είναι αυτή εδώ η μικρή πόλη. Θα ήθελα να μάθω πού είναι τα εργοστάσια της, γιατί αυτά χρειάζονται oil. Τα εργοστάσια της είναι εδώ στην άκρη. Άρα θα βάλουμε μία στάση λεωφορείου, στην οποία μπορούμε να ξεφορτώσουμε πολλά πράγματα. Τη βάλουμε εδώ πέρα, πιάνει σχεδόν όλη την πόλη. Σχεδόν όλη την πόλη, να μην χρειάζεται να κάνουμε διπλές μεταφορές. Θα την κάνουμε κατευθείαν να έρχεται εδώ πέρα αυτό. Οπότε η Βέρεια πλέον έχει στάση. Και θα χρειαστώ εγώ τώρα μια δεύτερη γραμμή. Βασικά θα βάλω εδώ ένα depot. Κάπως έτσι, με αυτή την ίδια διαδικασία την έκανα και τις φάρμες. Όποιος θα ήθελε να δει πως έκανα εκείνη τη διαδικασία, το ίδιο πράγμα είναι να δείτε και αυτό εδώ πως γίνεται. Μην νομίζετε, δεν χάσατε κάτι δηλαδή. Λοιπόν, αγοράζω ένα όχημα και κάνω νέα γραμμή, όπου θα είναι η γραμμή από αυτό το εργοστάσιο στην Καβάλα. Ωραία. Και θα ονομαστεί η γραμμή, να δω πως έχω ονομάσει τις άλλες. Ωραία. Καβάλα Fuel Trucks. Ωραία, αυτή είναι η Καβάλα Fuel Trucks. Και η γραμμή αυτή που φτιάξαμε εδώ πέρα, με αυτό εδώ το φορτηγάκι, θα λέγεται Oil Fuel 1. Είναι η πρώτη γραμμή γι' αυτό. Oil Fuel 1. Το άλλο πώς το λέγανε, Farm Food Trucks 1. Οκ. Το Trucks ξεχάσαμε. Ένα. Οκ, okay, φτιάξαμε το πρώτο. Αυτό είναι line usage. Οκ. Okay. Άρα αρχίζουμε και μαζεύουμε εδώ πέρα. Για να δω πόσο είναι. Έχω μαζευτεί 3. Πάμε να το κάνουμε λίγο γρήγορο. 4. Οκ. Okay. Μπορώ πλέον να αγοράσω όχημα καινούριο και να μπει στο Oil Fuel Trucks 1. 6. 7. Θα αρχίσω σιγά σιγά να δίνω 8. Ωραία, 4. Μπορώ να αγοράσω κι άλλο. Παίρνει μπρος το πράγμα. Έτσι, θα το παρακολουθούμε για λίγο από κοντά. Φεύγει και αυτό. 7, βλέπετε, θέλει κι άλλο. Τα σηκώνει αυτά προς το παρόν το πράγμα. Πηγαίνει καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ωραία, το παρατάω για αρχή. Να δούμε πώς πάει εδώ πέρα. Αυτό εδώ ξεκίνησε να φτιάχνει. Okay. Οπ, ξεκλειδώσαμε το Borsing και το Bavarian Car. Είναι το καλό τρένο που ξεκλειδώσαμε και στο προηγούμενο save και ένα καλό βαγόνι για επιβάτες. Σιγά σιγά εγώ τώρα, μόλις πάει καλά αυτή η παραγωγή, έχω σκοπό και πιστέψτε ότι θα γίνει καλό. Θα φτιάξουμε επιβατικό τρένο που θα πηγαίνει η Λαμία, Λάρισα, Καβάλα, Βόλος και μετά απέναντι και θα κάνει το γύρο. Εδώ πέρα Χαλκίδα, Θήβα, θα γίνεται όλη η διαδρομή. Ελπίζω να πηγαίνει καλά αυτό. Θα το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Σημασία έχει εδώ να πάει καλά αυτό, να βγάλουμε παραπάνω κέρδη, να ξεχρεώσουμε και να βγάλουμε λεφτάκια δικά μας. Λοιπόν, για τη Βέρεια πρέπει να στείλουμε κι άλλα φορτηγά. Βασικά όχι ακόμα. Εδώ έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε 17. Okay, μπορώ να κάνω το εξής πλέον. 1, 2, 3, 4. Θα μου πείτε τόσα πολλά. Ναι, τόσα πολλά, γιατί σιγά σιγά θα πάρει μπρος και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πηγαίνει κάποια γραμμή σκατά από όλες αυτές που έχουμε χτίσει ήδη. Εκτός της Καβάλας που είναι καινούργια. Και το oil fuel, γιατί ακόμα δεν ξεχρεώσανε. Όχι. Μόνο οι δύο καινούργιες πάνε σκατά, όπου θα γίνουν και αυτές κερδοφόρες. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου. Επενδύουμε τώρα. Όταν επενδύεις, μετά περιμένεις να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Okay, ακόμα περιμένουμε. Για να αγοράσουμε ένα τέτοιο. Και να πάει στη γραμμή Καβάλα. Fuel. Ωραία. Φεύγει αυτό, πάει προς τα δω. Οπ, το πρώτο fuel. Βλέπετε, γιατί ήρθαν τα πρώτα προϊόντα. Θα έρθουν και άλλα προϊόντα τώρα και θα γίνει χαμός. Πήρε 2 στα 4. Κάτι είναι και αυτό. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Τώρα θα φέρει καινούργια προϊόντα αυτός. Και θα φέρει. Θα έρθουν. Να το, ένα fuel. Όσο φέρνουμε, μαζεύουμε fuel. Επόμενο. Πάμε. Τσικλίν, τσικλίν, τσικλίν. 4. Oil fuel trucks. 1. Έχουμε αρκετά. Έχουμε 25. Μια χαρά. Τέλεια. Και εδώ περιμένω τώρα να εμφανιστούν πολλά. Έρχεται κάποιο φορτηγό. Μέχρι να έρθει λογικά. Α, δεν ξέρω, δεν θα εμφανιστούν άλλα τέτοια από ό,τι βλέπω. Για να δούμε εδώ πάνω. Βλέπουμε και το frequency. Το frequency δεν το εξήγησα στα προηγούμενα επεισόδια. Εδώ είναι το πόσο δευτερόλεπτα χρειάζεται για να ξανακάνει ένα κύκλο το φορτηγάκι, τέλος πάντων. Όταν έχουμε όσο πιο μεγάλο, είναι πιο μεγάλη αναμονή. Βλέπετε, ας πούμε, στο Καβάλα Fuel Trucks έχουμε 9 λεπτά αναμονή, γιατί έχω πολύ λίγα. Έχω 2 φορτηγά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φέρω και άλλα φορτηγά σε αυτή τη γραμμή. Όλα τα άλλα πάνε καλά περίπου. Το Larissa Food Trucks ίσως να χρειάζεται, γιατί είναι μακριά. Βλέπετε, αργεί να φτάσει το ένα μετάλλο. Για να δούμε, το Larissa μαζεύει. Βόλος δεν μαζεύει πολλά τρόφιμα. Γιατί? Έχει και μείωση, βλέπω. Finances. Βόλε, τι έπαθες? Έχει ζήτηση ο Βόλος. Δεν μας στάνουν τα τρόφιμα. Μήπως χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο food από τα υπόλοιπα. Ας πούμε, θέλουμε στο Farm Food Trucks 3. Το 3 είναι αυτό εδώ κάτω. Ίσως χρειαζόμαστε λίγα ακόμα οχήματα. 1, 2, 3. Στο Farm Trucks 3. Ωραία. Ίσως να βοηθήσει να πάνε περισσότερα. Ίσως το εργοστάσιο δεν να μην έχει αρκετά αποθηκευμένα πράγματα για να φτιάξει και άλλα ψωμιά και γι' αυτό δεν προλαβαίνει να πάει στο Βόλο. Ορίστε, έφτιαξε 10, οκ. Okay. Θα σωθούμε έτσι. Είχαμε πει ότι θέλουμε για να βάλουμε και στη Λάρισα. Αλλά η Λάρισα. Ναι, θα βάλουμε. Θα βάλουμε 2. Να μην το παρακάνουμε. Λάρισα, πάρε αυτά που χρειάζεσαι. Λοιπόν. Να δούμε πάλι εδώ τι γίνεται με το oil. Γεμίσαμε oil. 12. Τέλεια. Μπορούμε να αγοράσουμε καινούργια οχήματα. 1, 2. Καβάλα. Να πάνε στην Καβάλα. Δεν ξέρω αν σας μπερδεύει όλο αυτό. Όχι Καβάλα. Βέρεια. Μισό λεπτό. Πόσα έχω στείλει στην Καβάλα. Μπορεί να γελάτε αν το κάνω συνέχεια τόση ώρα. Γελάτε πίσω την πλάτη μου. Ένα χρόνο. Αλλά fuel. Είναι very fuel trucks. Μήπως έχω κάνει λάθος απλά το όνομα της γραμμής. Ναι, ευτυχώς.
Στην καβάλα δεν στέλνω τίποτα γενικότερα από ό,τι βλέπω. Ουφ, πάλι καλά. Δεν ξέρω πώς έκανα αυτό το λάθος. Very a fuel tracks. Συγγνώμη. Πάλι καλά. Πάλι καλά, δεν έχω κάνει λάθος. Τα φορτικά πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Από ό,τι βλέπω, ναι. Και γυρνάει πίσω αυτό. Και αυτό πηγαίνει, είναι αυτό που αγόρασα τώρα. Πάνε στη Βέρεια όντως. Ευτυχώς ήταν μόνο στο όνομα το λάθος. Πάλι καλά. Πρέπει να αγοράσω κι άλλα δύο. Βέρεια fuel tracks, μην κάνεις λάθος. Εδώ πέρα, details. Α, έχει αποθηκευμένα 24, είναι πολλά. Έχουμε αποθηκευμένα πράγματα. Άρα πρέπει να δώσουμε και σε άλλες πόλεις. Σιγά σιγά θέλω να δώσω και στη Λάρισα. Οπότε, τι κάνουμε για αυτή την περίπτωση? Αγοράζουμε ένα όχημα και πάμε σε καινούργια γραμμή. Η γραμμή θα λέγεται πώς λέγεται η άλλη, με μπερδεύει. Ωραία, είναι εδώ πέρα. Λάρισα. Fuel Tracks. Λάρισα Fuel Tracks. Το καινούργιο. Ωραία, και θα πάει στο Λάρισα Fuel Tracks, όχι Food. Ωραία, και θα στείλουμε σιγά σιγά. Βέρεια πάει αυτό. Το στείλα στη Βέρεια ή στη Λάρισα? Για να δω. Λάρισα Fuel Track. Στη Βέρεια το στείλα, έτσι. Έχω χαζέψει, μου φαίνεται. Εκτός και να το στείλα στο Wood. Δεν νομίζω. Δεν πειράζει, θα αγοράσω άλλο ένα. Α, όχι, δεν το βάλα πουθενά. Οκ. Λάρισα Fuel Tracks. Σίγουρα πράγμα. Δεν πηγαίνει. Γιατί? Δεν πάει μέχρι εδώ πάνω. Α, ξέρετε τι έχω κάνει. Ρε, κάτι έχω πάθει. Η αρρώστια με έχει καταβάλει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω χαζέψει τελείως. Ορίστε, το φτιάξαμε. Τόσο απλό. Εδώ πέρα είναι έτοιμο να τα δώσω εκεί που πρέπει. Ωραία, τα πιάνε μερικά factories. Οκ. Λάρισα fuel. Αυτό είναι. Οκ, βάλαμε το Λάρισα fuel tracks είναι εδώ πάνω. Περιμένω να έρθει όλη και εδώ πέρα πλέον. Χρειαζόμαστε εξτρά παραγωγή, γι' αυτό το έκανα. Και εδώ έχει αρχίσει και αποθήκευε το oil που δίνομαι, περίσσευε. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να φτιάξουμε και άλλες πόλεις που να θέλουν. Ωραία, έφυγε αυτό το Larissa Fuel. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει και εδώ πέρα. Μόλις βγάλει καινούριο, θα βγάλουμε και άλλα tracks. Larissa Food Tracks είναι... Οκ. Τα πήραμε τα λεφτά μας. Να το, αρχίζει και βγάζει. Για να δούμε, πάνε καλά όλα. Λίγο πολύ, ναι. Ας πούμε το Food Tracks εδώ πέρα πέφτει. Σιγά σιγά το πόσο βγάζουμε. Τα οχήματα κοντεύουν να φτάσουν στο τέλος. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί έχουν παλιώσει πλέον οι γραμμές. Πάμε γραμμή 1, γραμμή 2, γραμμή 3. Και πάμε replacement. Και θα έχουμε αυτό με το replacement. Όταν φτάσει στο 100%. Ωραία. Το ίδιο πράγμα θα κάνω σε όλα. Θα αλλάξει γι' αυτό στο 100%. Και στο τρίτο, ακριβώς το ίδιο. On. Ωραία, όταν κάποιο γεράσει, ας πούμε, όχημα, αντικατάσταση, καινούριο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα υπόλοιπα. Replacement. Το κάνουμε σε όλα. Γιατί το έκανα αυτό. Έκανα replacement εγώ σε όλα τα... Εδώ βλέπετε έχω ενεργοποιημένα το automatic replacement, αυτόματη αντικατάσταση. Όποιο όχημα παλιώσει, θα το κάνουμε αντικατάσταση με ένα καινούριο. Θα το πουλήσουν το παλιό και θα βάλουν ένα καινούριο. Αυτό το κάνουμε γιατί όσο και είναι πιο μεγάλες σε ηλικία τα οχήματα, κοστίζουν περισσότερο. Το Larissa Fuel Tracks περιμένει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ fuel, βλέπετε. Οπότε παίρνω δύο και τα στέλνω στη Larissa
fuel trucks. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, γιατί υπάρχουν και τα food trucks, πρέπει να τα ξεχωρίζω. Ελπίζω να πάτε εκεί που πρέπει. Ωραία, περιμένω και για τη Βέρεια. Είναι κερδοφόρα της Βέρεια, είναι. Είναι. Oil fuel trucks 1, 41 χιλιάρικα βγάζει. Όλο αυτό, 41 χιλιάρικα, αυτή η διαδρομή εδώ. 41 χιλιάρικα, παιδιά, ούτε το τρένο δεν έβγαζε στο προηγούμενο επεισόδιο, στην προηγούμενη σειρά. Ωραία. Τα πήραν. Αυτό τι είναι, Βέρεια. Πάνε πάνω στη Λάρισα. Αυτό έδωσε την πρώτη παραγγελία που δεν έχει πάρει τίποτα μαζί του. Τώρα θα πάρει. Ωραία, και βγάζουμε λεφτά. Στα 500 χιλιάρικα ξεπληρώνω το υπόλοιπο δάνειο που έχουμε. Προς το παρόν πληρώνουμε 22.000 το μήνα, το χρόνο. Λόγω δανείων. Όταν το μειώσω θα πάει στα 15, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το πάει. Αλλά βλέπετε, όσο πιο πολύ φτιάχνω γραμμές, τόσο πιο πολλά είναι τα έσοδα. Το Larissa Fuel Trucks έχει μια μείωση σημαντική. Α, επειδή έκανε διαδρομή χωρίς νόημα. Τώρα όμως θα κάνει με νόημα, γιατί μαζεύουμε fuel. Περιμένω και λίγο περισσότερο fuel, φίλε μου. Ελπίζω να μην αργείτε και πολύ. 19 και 3 βλέπω. Μην με αναγκάσετε να δώσω περισσότερα fuel από εδώ πέρα. Ωραία. Δεν χρειάζεται να στείλουμε από αλλού γενικότερα. Και εδώ πέρα. Οπ, το όχημα 5 πρέπει να αντικατασταθεί, λέει. Για να δούμε. Details. 15 χρονών. Αυτό αυτόματα πιστεύω πρέπει κάποια στιγμή να δούμε. Volos Food Trucks. Replacement. Α, δεν έχω αλλάξει. Οκ. Okay. Ναι, πρέπει να το κάνω και εδώ πέρα. Volos Food Trucks. Πρέπει να κάνω όλα τα food trucks από ό,τι φαίνεται. Και τα Λάρισα και τα Λαμία. Όπα, τα έχω κάνει αυτά. Λάρισα. Λαμία. Βόλος. Ναι, ήταν κάτω-κάτω και δεν το είχα κάνει. Οκ, okay, ας πούμε τις Λάρισα και τις Λαμίας. Αντικαταστάθηκαν. Οχήματα. Α, έχει κάποιοι που αντικαταστάθηκαν. Βλέπετε, αυτό θα αντικατασταθεί τώρα, φαντάζομαι. Και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ωραία. Να γίνεται αντικατάσταση πρέπει, σιγά-σιγά. Ωραία, το τρέχουμε. Έχουμε φτάσει 1865. Ευελπιστώ το συντομότερο να βγάλουμε κάποια λεφτά και να φτιάξουμε τις πρώτες γραμμές τρένων με επιβάτες, όχι με... Πώς λέγονται αυτά τα... φορτηγά. Τα φορτηγά είναι λίγο ζημιογόνα, μας κάνουν ζημιές. Ωραία, γεμίζει και το Larissa Fuel Trucks. Καλό αυτό. Έχουμε αποθηκευμένα πράγματα. Α, όχι, δεν έχουμε αποθηκευμένο oil. Χρειαζόμαστε κι άλλο. Οκ. Okay. Μπορώ να δώσω κι άλλο. Για να δω. Εδώ πέρα. 2. Oil fuel trucks 1. Αχα, χρειαζόμαστε κι άλλο. Stored. Εγώ κοίτω στο από κάτω. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε αποθηκευμένο τέτοιο για να φτιάξουμε καινούρια. Δεν έχουμε oil. Χρειαζόμαστε κι άλλο. Όταν δεν θα μπορούμε να δώσουμε άλλο από εδώ, μάλλον θα βάλουμε να φέρνουμε και πιο μακριά. Έχουμε δυνατότητες γενικά. Αυτό θα το ξεζουμίσουμε. Θα πάμε και σε άλλες πόλεις. Προς το παρόν έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να στείλουμε λίγο ακόμα. 2 οχήματα ακόμα προς Larissa Fuel Trucks. Να δούμε τώρα το Larissa Fuel Trucks. Πώς πάει. Έχουμε την πρώτη μας άνοδο. Και το Veria Fuel Trucks θέλει και άλλα οχήματα. Νομίζω. Ωραία. Δεν θα χαλάσω όλα λεφτά. Πρέπει να... Θα ήθελα να πάει τα 500 άρια να τα πιάσει. Είναι Οκτώβρης. Να βλέπετε, βγάλαμε κέρδος εδώ πέρα. Τώρα αρχίζουν βέβαια οι αντικαταστάσεις. Θα αρχίσουμε να αντικαταστούμε τα παλιά οχήματα και ίσως να χρεωθούμε λίγο εκεί πέρα. Αλλά τίποτα σημαντικό, γιατί πλέον βγάζουμε πολλά λεφτά. Βλέπετε, εδώ έχει πάει 450. 500 θα ήθελα να πάει. Να κλείσω το επεισόδιο έτσι ωραία. Αλλά μάλλον θα δώσουμε μερικά οχήματα να πάνε Βέρεια. Θα πάνε στη Βέρεια. Αυτά είναι έτσι, της Βέρειας. Ναι. Και ίσως να βγάλουμε αρκετό κέρδος να φτάσουν τα συγκεκριμένα φορτηγά εκεί που πρέπει. Γιατί το έκανα αυτό με τη Βέρεια? Γιατί βλέπετε εδώ πέρα τα δευτερόλεπτα θέλω να τα μειώσω λίγο. Και εδώ της Λάρισα στα 4 λεπτά είναι πολλά. Θα ήθελα να μειωθούν. Ωραία. Έρχονται κάποια οχήματα. Θα αγοράσω άλλο ένα να πάει Λάρισα. Και νομίζω πως είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται να αγοράσω άλλα γενικότερα. Εδώ θα ήθελα λίγο παραπάνω oil να
φτιάχνουν. Κάνουν τις διαδρομές αυτό, δεν ξέρω, ίσως θα είναι καλό. Γενικά, κάτι που παρατηρήσα στο παιχνίδι είναι ότι, ας πούμε, ότι να μεταφέρω από εδώ εδώ πέρα κοστίζει κάπως τα λεφτά. Εάν αυτό εδώ πάει εδώ πέρα από πιο μακριά, δηλαδή αν έρχεται από εδώ πάνω και κατεβαίνει εδώ, κοστίζει περισσότερο. Όσο πιο μακριά πας ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολλά παίρνεις. Δηλαδή, το πόσα χιλιόμετρα διανύεις είναι περισσότερο κέρδος. Γι' αυτό, άμα το κάνεις τα χιλιόμετρα γρήγορα, με κάποιο γρήγορο όχημα, βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Συμφέρει δηλαδή να μεταφέρεις ένα πράγμα από μακριά κάπου παρά από δίπλα. Να κάνεις δίπλα-δίπλα την κίνηση. Δεν βγάζεις πιο πολύ κέρδος έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ίσως το προχωρήσω λίγο εκτός κάμερας, να μην, μην δούμε στο επόμενο επεισόδιο ακριβώς τα ίδια. Θα προχωρήσω ίσως να δίνω και σε άλλες πόλεις ή θα πάρω κάποιο δάνειο. Θα το δω εκτός κάμερας και θα σας πω. Λοιπόν, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αφήστε ένα like και θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Bye bye.